Άμα πω την έκφραση που θέλω, θα πάω φυλακή. Αλήθεια σας λέω. Δεν μπορώ να την πω ούτε με μπιπ, ούτε περιφραστικά, ούτε τίποτα. Θέλω αυτό να πω. Και τώρα, τρεις τελίτσες. Θα το μάθετε, δεν το μαθαίνετε από μένα φυσικά. Την κάναν τη δουλειά τους, μια χαρά. Μας κάναν πραγματικά άνω κάτω. Μας τρελάνανε φέτος. Μόνο και μόνο για να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Μας αποδιοργάνωσαν. Μας βάλανε να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Μας βάλανε να μπαίνουν ακόμα και αμφιβολίες σε αδέρφια για το τι κάναμε ή δεν κάναμε σωστά. Μας βάλανε να πρέπει να τρέχουμε στα δικαστήρια, να χαλάσουμε τον ύπνο μας, την διάθεσή μας, την ηρεμία μας, να χαλάσουμε τις βραδιές μας, να χαλάσουμε τις εκπομπές μας, να ασχολούμαστε με τις ψευτοεπιτροπές, να ασχολούμαστε με τους γελίους, να ασχολούμαστε με τους τιμένους, να μην μπορούμε να βρούμε την ηρεμία μας όλο το χρόνο. Γεράσαμε, ασπρίσαμε αυτούς τους μήνες. Στο τέλος όμως, επειδή υπάρχει Θεός και το πιστεύω ακράδαντα, στο τέλος αποδεικνύεται ποιος είναι ο καθαρός, ποιος είναι ο έντιμος, ποιος είναι ο σωστός, ποιος είναι ο κρυστάλλινος. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μην πω εκφράσεις άλλου είδους, αλλά επειδή θυμάμαι πάντοτε ότι δεν έχω δικαίωμα συγκεκριμένα πράγματα που θα έλεγα στον καφέ ή στην παρέα μου να τα λέω από μικροφόνου, γιατί έχω δημόσιο βήμα και πρέπει να είμαι προσεκτικός πως εκφράζομαι, θέλω να πω πάρα πολλά. Θα προσπαθήσω περιφραστικά να εκφράσω αυτό που νιώθω. Νιώθω μια τεράστια κούραση. Ναι, νιώθω μια τεράστια ηθική δικαίωση. Νιώθω πραγματικά ότι έφυγε ένα βάρος τόνων από την πλάτη μου, από το στέρνο μου, από το κεφάλι μου, από το μυαλό μου, από την ψυχή μου. Νιώθω ότι εξαφανίστηκε. Νιώθω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάποιος να μου πει, να μου κουνήσει το βρώμικο δάχτυλό του, το χωμένο μέσα στη λάσπη και τα σκατά δάχτυλό του, για να μου πει δεν είσαι καθαρός, γιατί εδώ και λίγη ώρα δεν υπάρχει ούτε υπόνοια για κοιλίδα, κανένα στίγμα, κανένα σημάδι, κανένας δεν μπορεί να μου πει το οτιδήποτε. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι η ηθική δικαίωση. Και αυτό ισοδυναμεί και ίσως να μην το καταλαβαίνουν αυτοί που το ετοίμασαν όλο αυτό. Ίσως να τους είναι ξένο αυτό που θα πούμε. Ίσως να τους είναι τόσο απόμακρο και τόσο διαφορετικό από αυτό που πιστεύουν. Θα τους πούμε λοιπόν ότι για μας η σημερινή μέρα, η δικαίωση, την πρώτη φορά που δικάστηκα, η δικαίωση από πραγματικούς δικαστές και όχι από ανδρίκελα, φίλους, κουμπάρους, ξαδερφάκια, από αστείες φάτσες, αποσταλμένους τύπους. Η πρώτη λοιπόν φορά που με δίκασα πραγματικά και η αθώωση, η δικαίωση και η επιστροφή αυτών των 7 βαθμών δεν έχουν να κάνουν ούτε με πρωταθλήματα, ούτε με κύπελα, ούτε με τίτλους, ούτε με βαθμολογίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κι αν σας φαντάζει ξένο, είναι επειδή είστε τόσο διαφορετικοί από ό,τι εμείς. Γιατί για μας το πρώτο, το σημαντικότερο, το μοναδικό που μας ενδιέφερε και το μοναδικό που μας νοιάζει είναι να εξακολουθήσουμε να περπατάμε με το κούτελο καθαρό, με τη συνείδησή μας ήσυχη, χωρίς λεκέδες, χωρίς κοιλίδες, χωρίς στίγματα. Όλα αυτά που προσπαθήσατε, όλα αυτά που με τόσο περίτεχνο τρόπο
με τόσο ωραία στημένο κόλπο προσπαθήσατε όλο αυτό το διάστημα να μας πετάξετε επάνω μας τη λάσπη. Αυτά λοιπόν που για σας μπορεί να μην έχουν καμία σημασία, για μας είναι τα πρωτεύοντα. Είναι αυτά τα οποία μας θρέφουν. Είναι αυτά τα οποία γιγάντωσαν αυτό το λαό. Είναι αυτά τα οποία, χωρίς να ταΐζεται αυτός ο κόσμος, χωρίς να ποτίζεται, χωρίς να γεμίζει την ψυχή του με πρωταθλήματα και κύπελα, γιγάντωσαν αυτόν τον κόσμο, τον έκαναν γνωστό στα πέρατα της γης, τον αύξησαν αντί να τον μειώσουν. Αυτά είναι για μας λοιπόν, μάγκες. Είτε είστε μακριά, είτε είστε εδώ κοντά. Είτε το κατασκευάσατε αυτό, είτε το υποθάλψατε. Είτε το πρωτοβγάλατε, είτε συνεχίσατε αυτό το πράγμα να το αναπαράγετε. Όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε, ακούστε το λοιπόν καθαρά. Αυτός είναι ο πιο έντιμος σύλλογος στον πλανήτη. Αυτός είναι ο πιο καθαρός. Και αυτό το σημερινό ισοδυναμεί, εκτός από μία ηχηρότατη σφαλιάρα στο πρόσωπό τους, σε αυτούς που το ετοίμασαν, σε αυτούς που ξεφτυλίστηκαν, αλλά δεν τους νοιάζει, διότι τη δουλειά τους την έκαναν. Πρωταθλητής Ολυμπιακός, αυτό τους νοιάζει. Μη μείνουν άλλον ένα χρόνο, τρίτο χρόνο άτιτλοι. Αυτό τους ενδιαφέρει. Άρα εμείς τα λέμε μεταξύ μας, τα περί τσίπας, τα περί αξιοπρέπειας, τα περί καθαρότητας, τα περί κρυστάλλινης ιστορίας. Εμείς τα λέμε, για μας είναι να το ξέρετε. Αυτοί αυτό που ήθελαν το πέτυχαν. Και γι' αυτό λέω, ναι μεν δικαιωμένος, αλλά κατάκοπος. Μου φάνηκε η φετινή ραδιοφωνική χρονιά, 5 χρόνια ότι διήρκησε. Μου φαίνεται ότι ο περσινός Ιούλιος και Αύγουστος που σταματήσαμε τις εκπομπές, ότι έχουν περάσει 5 χρόνια. Ένα λοιπόν. Αυτό ισοδυναμεί με 10 πρωταθλήματα και 10 κύπελα. Όποιος θέλει, το καταλαβαίνει. Όποιος μπορεί μάλλον να το καταλάβει. Δεύτερον, όλοι αυτοί που μου ετοίμασαν αυτό θα πρέπει τώρα να βιώσουν ένα ανελέητο κυνήγι άνευ ορίων, άνευ όρων. Ένα ανελέητο δικαστικό κυνήγι. Όλοι αυτοί που ετοίμασαν όλη αυτή την ιστορία στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο του, τώρα θα πρέπει να κυνηγηθούν χωρίς έλεος. Χωρίς έλεος. Όπου από εδώ και πέρα υπάρχει, που υπάρχουν πάρα πολλά πραγματάκια. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας, για τα στημένα, για τις απαγωγές δημοσιογράφων, για τις απειλές, για τις παράγκες, για το ένα, για το άλλο, για το παράλλο. Κυνήγι ανελέητο. Γιατί αυτή τη φορά δεν θέλησαν μόνο να κλέψουν ένα πρωτάθλημα όπως το είχαν κάνει άλλες χρονιές. Δεν θέλησαν να κλέψουν ένα τίτλο. Δεν θέλησαν απλά να με αδικήσουν. Θέλησαν να με κυλιδώσουν. Και αυτό ήταν πραγματικά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της ανοχής, της αντοχής, της παθητικής τάσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι εγώ το νιώθω, έτσι το αισθάνομαι και έτσι σας το μεταφέρω. Αλήθεια σας το λέω. Εντάξει, οκ, okay, περάσαμε τώρα τι, την ΑΕΚ στη βαθμολογία. Ναι, είμαστε από πάνω. Υπήρχε ποτέ περίπτωση η ΑΕΚ να με πλησιάσει ή να είμαι έτσι όπως ήμουν τον τελευταίο καιρό, με όλα αυτά που έχουμε πει, ναι, με την κακή αγωνιστική μας παρουσία, με τον προπονητή που δεν υπάρχει καμία επαφή, με όλα αυτά. Υπήρχε περίπτωση, αν δεν είχε παρουσιαστεί όλο αυτό, και αν εκείνο το εγκληματικό απόγευμα που έβγανα την απόφαση με κόσμο στο γήπεδο που θέλησαν πραγματικά να ματώσουν χέρια, θέλησαν θύματα εκείνη την ημέρα. Υπήρχε περίπτωση να έχει πάει έτσι το έργο? Εγώ λέω δεν υπήρχε. Όλοι μας στρέψαμε αλλού το βλέμμα. Όλοι έπρεπε να αποδείξουμε ξαφνικά ότι παιδιά, δεν είμαστε αυτό που λέτε εσείς. Καταλαβαίναμε βέβαια ότι αυτός που μας το λέει, ο πιο βρώμικος, ότι έχει σημασία ποιος σε κατηγορεί, ότι έχει σημασία ποιος σε δίνει με το δάχτυλο. Φαίνεται το δάχτυλό του ότι είναι βρώμικο. Είναι βρώμικος ολόκληρος αυτός που σε κατηγορεί. Άρα αυτό. Και τώρα, κάτι είχε πει κάποιος. Και όταν γυρίσω θα σας περιποιηθούμε τώρα από εδώ και πέρα. Αυτό ζητάει ο κόσμος, πέρα από το ότι του έφυγε ένα βάρος μέσα, νομίζω ότι μιλάω όπως θα μιλούσα εκεί πέρα έξω. Μακάρι να λέω αυτό που θέλετε να πείτε.
Αυτό είναι ο ευσεβής μου πόθος αυτή τη στιγμή. Μακάρι να λέω αυτό που θα θέλατε να πείτε κι εσείς. Δεν τελείωσε εδώ η ιστορία, τώρα αρχίζει. Διότι όποιος το έκανε θα θελήσει να το ξανακάνει. Θα πρέπει αυτός που σκαρφίστηκε, αυτός που μηχανεύτηκε όλο αυτό, αυτός που το αίσθησε, αυτός που το εμπνεύστηκε, που το έκανε πράξη, που βρήκε υποστηριχτές, που βρήκε πρόσφορο έδαφος, που έσπηρε μακριά ή κοντά για να φυτρώσει αυτό το πράγμα και να θελήσει να με πνίξει, να μεγαλώσουν τα κλαδιά και να μου σφίξουν το λαιμό και να με πνίξουν. Αυτοί λοιπόν που προσδοκούσαν υποβιβασμό μου θα πρέπει να σκέφτονται πώς θα είναι η ομάδα τους στη Β' Εθνική μόλις βγουν οι αποφάσεις για τα στημένα. Πού θα κρυφτούνε οι πρόεδροι και οι κολαούζοι τους όταν σκάσουν η μία μετά τις άλλες οι κατηγορίες. Βλέπετε τι λέει το ΚΑΣ. Επιστροφή οι 7 βαθμοί. Υπάρχει θέμα. Γυρίστε πίσω και δικάστε. Κατάμουτρα τους λέει ότι πήρατε χαρτάκι σαν επιτροπή εφέσεων από την ψευτοεπιτροπή, από τους παρήσακτους, από τους περαστικούς, από τους περίεργους, από τους συγγενείς, από τους θυμένους. Πήρατε το χαρτάκι για να πετύχετε αυτό το σκοπό. Συνεπικουρούμενος βέβαια από τον Playmobil. Αυτό λέει. Πόσα άλλα θέλω να πω, αλήθεια σας λέω, από τις λίγες φορές. Από τις λίγες. Διαβάζω το ποστάρισμα του Ιού Σαββίδη. Η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ είναι η σημερινή απόφαση. Σημασία δεν έχουν οι τίτλοι, τα γκολ, οι νίκες. Σημασία έχει η αξιοπρέπεια και η τιμή. Έννοιες αντίθετες με το κόκκινο σωματείο. Καλημέρα στον πιο περήφανο λαό του πλανήτη. Ιστερόγραφο. Όπως είπε και ο Ιβάν, δεν θα πουλήσω ποτέ την τιμή μου, ακόμη και για όλο το χρυσάφι του κόσμου. Αυτά. Ανοίγω γραμμές να μιλήσετε εσείς. Τα είπα εγώ. Χαίρετε. Εδώ είναι που ταιριάζει αυτό το ρεμάλια. Με ρεμάλια. Εδώ πόσα θέλω να πω. Πόσα θέλω να πω. Αλήθεια σας λέω. Πόσα θέλω να πω. Έχω την απάντηση στην ερώτησή σου που έκανε στην αρχή του μονολογού σου και η απάντηση φυσικά είναι αυτός ένα μηδέν. Τώρα ετεροχρονισμένα. Δεν φύγει χαρίζω με τίποτα. Δεν πιάνει έτσι. Δεν υπάρχει άστα. Την μεγάλη του κούγια σχολή. Όχι, όχι, πα, πολύ προσβλητικό αυτό που λες. Άντε, μπράβο. Πιάνει και παραπιάνει. Πολύ φορές το ρωτήσεις. Τέσσερις. Ρωτάς. Πιάνει και παραπιάνει. Ο κανονισμός, ο κανονισμός αγώνων, ποιος αυτός, λέει. Λέω ποιος, λες αυτός ένα μηδέν. Αλλιώς δεν ρωτούσα. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι σαν, θυμάσαι παλιά που κάναμε τα γραφές και αφήνανε θηρίδα. 10 μέρες μετά, 15, λέει τι, είχαν λέει στη θηρίδα καταθέσει ένα ανοιχτό συμβόλαιο και μπορείς να πάρεις και τον παίχτη, το θυμάσαι, γινόταν παλιά μετά από καμιά 15 μέρες. Έτσι το κάνεις και εσύ τώρα με το ποιος αυτός. Αλλά, ό,τι γουστάρεις ρε, θέλεις, ό,τι γουστάρεις. Ποιος νομίζεις ότι θα σου στερήσει αυτό το δικαίωμα, σε ρωτάω, ποιος. Αυτό είναι πολύ στιγμένο. Αυτό μου θυμίζει τη μεγάλη του Πειραιά σχολή. Ξέρω πως νιώθετε, νιώθω το ίδιο. Δεν ξέρω αν... Ένα πράγμα έχω να σας πω εκεί πέρα κάτι. Ο εφιάλτης σας τώρα ξεκινάει. Τώρα. Ο εφιάλτης σας τώρα ξεκινάει. Και θα είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Δηλαδή από θαύμα δεν θρυνήσαμε είτε θύματα είτε να κάνει πως όλα βγαίνει και σου λένε ξέρεις υποβιβάζεσαι. Βέβαια εντάξει αυτό ήταν για τους συντέχνες γιατί εμένα όταν μου είπαν ότι και καλά υποβιβάζεσαι και κάνεις και δεν γίνεσαι και τους είπα σε αυτό που μου το είπε λέω κοιτάξτε να δείτε το μόνο που μπορούν να μας κάνουν είναι να μας παίρνουν τα μέζεα. Να μην το πω αλλιώς. Σας αφιερώνω ένα ζαφύρι, σας αφιερώνω. Αυτό, το συγκεκριμένο. Γεια σου γαϊδουράκαθε!
Γεια σου, Παυλάρα! Καλησπέρα μου. Φιλιά. Καλησπέρα μου, Κουθαρή. Πάμε στο Στέριο Αναστασιάδη, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε άμεση ενημέρωση από τον φίλο μας, τον Στέριο Αναστασιάδη. Εδώ. Στέριο! Τι γίνεται, Κωστή? Αδερφέ μου. Λοιπόν, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αδερφέ μου. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πριν από ένα λεπτάκι, τη διαβάζω ευθύς αμέσως και σας υπηρετώ. Ναι. Η σημερινή απόφαση του ΚΑΣ είναι μια καταρχήν δικαίωση σε όσα φωνάζουμε σε κάθε τόνο από την αρχή της διαδικασίας. Μια γνωμοδότηση ενός οργάνου αποτελούμενο μεταξύ άλλων από τον κουμπάρο του Υφυπουργού Αθλητισμού, τον συνεργάτη του μάρτυρα υπεράσπισης του Ολυμπιακού και λειτουργών όπως η κυρία Μαρούπα και ο κύριος Στρακούδης, δεν μπορεί να δεσμεύει μια σειρά τακτικών δικαστών. Όσοι αποφάσισαν περί του αντιθέτου, η κυρία Τσαγκιά και οι κύριοι Φιλόπουλος και Βριώνης οφείλουν σήμερα κιόλας να παρατηθούν, όχι μόνο γιατί παρότριναν το διασυρμό του ονόματος του ΠΑΟΚ, αλλά και γιατί συνέβαλαν στον τροπιασμό της ελληνικής δικαιοσύνης στα μάτια του ανώτατου αθλητικού δικαστηρίου. Όσοι επεξεργάστηκαν σχέδια εξόντωσης του ΠΑΟΚ, καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους με αυστηρότητα, συνέπεια και νομιμότητα. Αυτά τα σχέδια που γκρέμισαν εγκληματικές οργανώσεις και παράγκες και θα πολεμήσουν και τα τελευταία απομεινάκια τους, ανέφερε πριν από 1,5 λεπτό η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και να πω κλείνοντας, το διάβασα Κωστή στο Facebook και πραγματικά είναι ένας μικρός θεούλης σας που έγραψε, έστειλε μήνυμα στο Λευτέρα Βιεννάκη μέσω του Messenger, εντάξει. Ναι. Του γράφει στην αρχή πονάς, το διαβάζει ο υπουργός, ναι, και συνεχίζει, εντάξει το πονάς, οκ, εντάξει, δεν θέλει, ναι, και πολύ έμπνευση. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο το καλύτερο είναι, του απαντάει ο φίλος, του γράφει ο φίλος του ΠΑΟΚ, αληθεύει ότι θα παντρεύσει δικαστή του ΚΑΣ το επόμενο καλοκαίρι γιατί οι κουμπαριές στην Ελλάδα δεν είναι αρκετές. Εντάξει, είναι από τα καλά που διάβασα τα τελευταία 10 λεπτά. Αν παντρεύσει και η δικαστή του ΚΑΣ ο Αβγενάκης, εντάξει. Εκεί στην Κρήτη τις κουμπαριές έχουν τίποτα, δεν είναι τίποτα. Πώς κάνουμε μια χειραψία εμείς. Ακριβώς. Εντάξει, κάνουν κουμπαριές στην Κρήτη. Αν παντρεύσει και η δικαστή του ΚΑΣ και έχουν κουμπάρο του χρόνου και στο ΚΑΣ, θα πάμε πάσο έρκος. Τι να κάνουμε. Έτσι. Εντάξει. Έτσι εγώ. Αφιερώνω το επόμενο κομμάτι. Κουμπαρούλα λέγεται. Φιλιά. Κουμπάρα. Αχ, κουμπάρε, μυστικό σε μας θα μείνει. Πάω. Αυτός ήταν ο Στέργιος. Τον ακούσατε. Η ανακοίνωση. Έτσι όπως πρέπει. Πάω στις γραμμές γιατί περιμένετε. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κωνσταντίνος από Τούμπα, ο παδός. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Πόσο καιρό έχω να μιλήσουμε, αδερφέ μου. Πού είσαι, τι κάνεις, αγόρι μου, δεν τι κάνεις. Δεν μιλήσα καθόλου, φίλε μου. Αγόρι μου, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε, αδερφέ. Πάρα πολύ καιρό. Νίκη, αυτή η νίκη είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό. Η μεγαλύτερη επιβράβευση σε όλους αυτούς που καρτερικά και υπομονετικά παρέμειναν πιστοί στα ιδανικά τους, στον αξιακό τους κώδικα, στην περηφάνεια τους, στην αξιοπρέπειά τους. Αυτή η νίκη είναι για όλους αυτούς που δεν μίλησαν όλον αυτό τον καιρό, όλον αυτό το χρόνο. Ένα χρόνο κοντά τυρανιόμαστε και παλεύουμε με το είναι μας, με τα πιστεύω μας και με όλους αυτούς που σκόπιμα προσπαθούν να διασαλεύσουν τη δική μας οικογένεια. Λοιπόν, υπέροχα τα είπες, Κωνσταντίνε. Τα αποβράσματα της κοινωνίας, τα δοθρολήματα και οι σπουγκοκολάριοι τους, αυτοί που προσπάθησαν να κλονίσουν τη συνοχή αυτής της οικογένειας, πήραν αποστομωτική απάντηση και πρέπει να πάρουν ακόμα περισσότερες. Καλό λοιπόν όλους να παραμείνουν πιστοί στα ιδανικά τους, στις αξίες τους, στο Θεό τους, στην οικογένειά τους και στην ομάδα μας. Αυτό είναι που μας ενώνει και μας δίνει δύναμη. Πέραν από τα χρήματα του Ιβάν, τον οποίον υπεραγαπούμε και σεβόμαστε. Πέραν από την αξία των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να πάψουμε να τρώμε τις σάρκες μας. Σας αγαπώ πολύ, τα φιλιά μου και την εκτίμησή μου. Αδερφέ μου, συγκλονιστικός. Αυτό έχω να σου πω.
Τίποτα άλλο. Με μία λέξη. Μόνο νουνεχείς και αξιοπρεπείς με υπομονή και πίστη θα πάμε μπροστά. Παντού, σε κάθε μας βήμα. Είτε οπαδικό, είτε ομαδικό, είτε κοινωνικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου Κωνσταντίνε. Υπέροχα τα είπε. Και έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό. Ανοιχτές οι γραμμές, εννοείται θα μιλήσουμε με τον Κώστα σε λίγο, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Νιώθω ταυτόχρονα πολλά πράγματα που πέρα από την ανακούφιση, πέρα από τη δικαίωση, μια κούραση. Δεν ξέρω αν τη νιώθετε. Δεν ξέρω. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα. Κώστα μαζί. Έλα, μαζί μιλάμε, ναι, βεβαίως. Μαζί μιλάμε. Βεβαίως. Έλα, Κώστα, ο Χρήστος σήμερα. Yeah. Μιλάμε και με. Μιλήσαμε κανένα δύο φορές. Έλα, Χριστάρα μου, έλα. Έλα. Σε έχω ακούσει και αλλού. Και εσύ και στο Σταύρο. Ναι, σε ακούω, βεβαίως. Ναι, αν και μου προπομπός ότι κάτι. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε χρόνια, αλλά κυρίως για αυτή τη γελοιότητα, για αυτή την αλητεία που κάναμε άλλη μία στα όσο είμαστε ζωή. Άλλη μια αλητεία την καταρρύψαμε επιτέλους σε ξένο μέρος, όχι εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα δεν βρήκαμε την άκρη μας, όπως δεν την βρήκαμε τόσα χρόνια. Αλλά επειδή έχουμε πολύ δυνατό παράγοντα, πήγε με λεφτά και μαγιά και αξία και πέστο. Και πάνω απ' όλα πέστο. Με την αλήθειά μας! Με την αλήθειά μας! Γιατί δεν έχει τίποτα. Μα εδώ. Βγαίναμε και λέγαμε για ένα ξενοδοχείο, ρε. Μα εδώ φωνάζαμε. Εδώ φωνάζαμε όλο τον καιρό. Ότι παιδιά, αν έχουμε κάνει κάτι λάθος, δίκασέ μας, ρε φίλε. Δίκασέ μας. Δεν θα το δεχτούμε να κάνουμε τα αυτά που κάναμε. Που δεν, και στην ουσία και το ξενοδοχείο να είχαμε. Πάλι, δηλαδή και επιρροή να είχαμε, δεν αποδεικνύεται από πουθενά γιατί πάντα παίρνουμε εκεί. Αδερφέ, και στην στον όφη, θυμάσαι που λέγαμε. Ναι. Θυμάσαι που λέγαμε σε εκπομπές. Μόνο απ' έξω ελπίζω. Μην περιμένετε από εδώ μέσα. Σήμερα δεν είναι μόνο μία δικαίωση, μία ηθική δικαίωση για μας. Είναι φίλε ένα φτύσιμο στις τοπικές επιτροπές. Είναι φίλε ένα κόλαφο, μια σφαλιάρα. Θέλω να σου πω, Κωστή, ότι η κατάθεση ψυχής που έκανε στην εισαγωγή σου ήταν πολύ τέλεια, πολύ μεγάλη. Άγγιξε όλες αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι μας. Όπως και ο Κωνσταντίνος είναι πολύ δυνατός. Συγκλονιστικός. Έχει κάνει και λίγο παραγωγός στην αρένα. Βεβαίως. Τον ακούγαμε και εκεί, είναι πολύ δυνατός. Συγκλονιστικός. Ναι, όπως και η μεγάλη Παοκάρα που σου έβγαλε αυτή την ανακοίνωση που έτσι έπρεπε να κάνει και άλλες και άλλες και άλλες. Αλλά εγώ έχω ένα παράπονο, Κωστή. Που εντάξει κάνε πως δεν ακούς, κυρίως για τον προηγούμενο και για τον επόμενο που ακολουθεί, στο δικό σας ραδιόφωνο, για τον προηγούμενο και για τον επόμενο που όλους αυτούς τους μήνες χλεβάζα τον ΠΑΟΚ, τον λασπόναν, ότι έχει κάνει χάρη διαδρομές μόνο. Χρήματος, okay. Μια χάρη μόνο σου ζητάω. Μια χάρη. Το συνταξιούχο ψυχίατρο ότι τρυπήθηκε ο ΠΑΟΚ από μέσα, για ποιο πράγμα τρυπήθηκε ο Κωστή, για το τίποτα. Θα ήθελα μια χάρη από σένα. Ναι. Όχι, αυτοί να αλλάξουν όχι ραδιόφωνο. Άκουσέ με λίγο. Να αλλάξουν πόλη. Άκουσέ με λίγο. Άκουσέ με λίγο. Δεν με ακούς. Δεν με ακούς. Άκουσέ με. Θέλω να το πω όμως. Ναι, αλλά έτσι όμως καραμπόλα. Κάνε πως δεν ακούς. Όχι, δεν μπορώ να μην ακούω. Θέλω λοιπόν το παράπονο αυτό που έχεις. Έτσι. Όχι να το εκφράσεις, φίλε, να το εκφράσεις εκεί που πρέπει. Δεν παίρνω σε αυτούς. Μα δεν γίνεται όμως. Έτσι, εγώ γίνομαι το τείχος των δακρύων. Τα παράπονα να τα πεις εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τα είπαμε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Παιδιά, μην κάνουμε αυτό το παιχνίδι τώρα. Μην κάνουμε. Ο Μεν Γιώργος ανοίγει γραμμές, δηλαδή. Δύο ώρες πείτε του ό,τι θέλετε. Ο Μεν Χρήσαδος είναι άλλοι δύο μέσα στο στούντιο. Υπάρχουν τα μηνύματα, υπάρχουν τα messages, υπάρχουν όλα που μπορείτε να επικοινωνήσετε και να πείτε. Αυτό τώρα δεν είναι σωστό. Πώς το λένε. Δεν είναι ωραίο. Την όποια διαφωνία, το όποιο παράπονο, την όποια θυμό, ό,τι θέλετε. Δεν είναι ωραίο αυτό έτσι τώρα μέσα από σπόντα, μπιλιάρδο. Θέλεις, βγες και μίλησέ του και πες το ό,τι θέλεις. Εδώ δεν φημώσαμε κανέναν. Έτσι. Είναι πιο ωραίο ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είναι πιο έντιμο, είναι να σου πω κάτι πιο αντρίκιο και πιο παοκτσίδικο. Φίλε, εσύ έλεγες αυτό. Τώρα τι έχεις να πεις. Το σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Απλά. Πάμε. Ναι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλώς το παιδί.
Έλα φίλε μου Γιάννης από Πειραιά. Εγώ φίλε. Γιαννάρα μου, πού είσαι φίλε, πού είσαι αδερφέ μου. Πού είσαι αγόρι μου, που δεν με ενδιαφέρει τίποτα φίλε. Αυτό ήθελα να τελειώσει. Πάτε τώρα κάτω και ένα διπλό μέσα κύριε. Πέθανε τους πάστους ρε το Άιντι, τώρα τρελαθούμε τελείως τώρα. Κάνε μας χαζούς ρε φίλε. Τρελανέ μας ρε γαμώ τον πελά μου. Άιντε. Ξέρεις ότι πάντα μιλάς με στην καρδιά μας. Και έχω μια ερώτηση ρε Κωστή. Τώρα αυτή η υδροπολογία πού πρέπει να μπει. Έλατε, όχι, όχι, άλλο. Πού θα χρησιμοποιηθεί και από ποιους, φίλε. Έτσι. Από ποιον έτσι. Για να μου πεις από αυτόν ένα μηδέν. Αυτή η τροπολογία λοιπόν, για ποιον έγινε, ποιος θα τη χρειαστεί πολύ σύντομα ή σε λίγο καιρό ή σε ύστερο χρόνο. Ποιος θα τη χρειαστεί για να μην εξαφανιστεί. Ποιος θα τη χρειαστεί για να μην πέσει κατηγορίες. Ο καθαρός ΠΑΟΚ, δεν νομίζω. Έτσι, και πότε κάνατε κάτι υπέρ του ΠΑΟΚ σε μια νύχτα μόνο. Άστο. Άντε. Θέλανε να μας κάνουν κακό. Δεν ξέρω αν κάνω κακό στα ραδιόφωνα, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη ρε Κώστα. Είναι ξεφτύλες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, τεράστια μέρα. Γιάννη μου, πάρε πρωί που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε ό,τι θες, αδερφέ μου. Γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ναι, γεια σας. Κωστή, αντέξαμε κι αυτά. Αγόρι μου. Να δούμε τι θα αντέξουν αυτοί όμως από εδώ και πέρα. Ωραία. Αυτό θέλω να δω εγώ. Δεν τελειώνει τώρα. Για μένα τώρα αρχίζει, παιδιά. Και ο Χίτλερ κάποτε ήταν ψευτοπρωταθλητής, έτσι, και μάγκας και καλά. Η ιστορία όμως συνεχίζεται, έτσι, μέχρι το τέλος να γράψει. Να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γίναμε καλύτεροι πολίτες, μάθαμε τι σημαίνει Ελλαδιστάν από την καλή και από την ανάποδη. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος από Τούμπα, αντέξαμε φίλε. Τα μυαλά μας είχαν γίνει πουρές. Αυτό. Δεν ήξερες πώς θα αντιδράσει ο κάθε άνθρωπος. Μέσα στον κορονοϊό, μέσα στα προβλήματά μας, τα ψυχολογικά, τα εθνικά, τα οικονομικά, τα εργασιακά, όλο αυτό, τα υγειονομικά, μέσα είχαμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό που αυτό μας κούρασε περισσότερο από όλα τα άλλα. Από όλα τα άλλα θέματα. Όπως λέει και ο Λαουτζίκος, ναι. Αντέξαμε και βγήκαμε δυνατότεροι. Να δούμε εσάς μάγκες εκεί στον Πειραιά τώρα. Και τους Αθηναίους όλους. Έτσι. Τώρα να δω. Απλά και κυνήγι. Ποτέ μην ξεχάσετε Αυγενάκηδες και τον Γκούλη που τον κρατάει ακόμα Ιούλιο μήνα. Έχει και συνέχειες. Καλό απόγευμα. Φιλιά. Πάμε εδώ. Άλλες δύο γραμμές. Ναι. Κωνστάκη. Βασιλάκι μου. Λοιπόν. Σήμερα δεν είναι μέρα απλά νίκης, είναι δικαίωσης και όταν λέω δικαίωσης, πραγματικά δικαίωσης. Αυτή η δικαιοσύνη ήρθε από το ΚΑΣ. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα την καταργήσαν τη δικαιοσύνη, πέρασε η Επιτροπή Εφέσεων τους μείον 7 βαθμούς και φύγαμε και καταφύγαμε στο ΚΑΣ. Ούτε η Χούντα των Συνταγματαρχών δεν είχε αποφανθεί να καταργήσει τα δικαστήρια. Δίκαζε με τον τρόπο της, όμως τη δικαιοσύνη σε αυτό το σημείο δεν την είχε φημώσει. Κύριε Μητσοτάκη, να πάρεις τον κύριο Αυγενάκη, να τον στείλεις κανονικά στη θέση του και όχι να λειτουργεί στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο δυστυχώς το κατέστρεψε. Είναι κρίμα, αυτός θα έπρεπε να είχε φύγει εχθές, όχι να βρίσκεται σήμερα με αυτή τη δικαίωση που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να δώσει λύσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο άλλοι καταστρέψαν και όχι εμείς. Εύχομαι καλημέρα. Και να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας. Γεια σου Βασίλη. Πάμε. Πρώτη-τελευταία. Πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Γιάννης από Καλυθέα, ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιάννη μου. Γεια σου φίλε μου. Θα μιλήσει. Γεια σου. Πολύ σημαντική σημερινή εξέλιξη. Εγώ την περίμενα με μία διαφορά όμως. Περίμενα δηλαδή ότι θα στείλει την υπόθεση πίσω. Δεν περίμενα ότι θα πάρει θέση να πει επιστρέφονται οι 7 βαθμοί. Απλά ότι θα την έστελνε πίσω για να ξεκινήσει η διαδικασία της δίκης που ποτέ δεν ξεκίνησε. Ναι. Αυτό, επειδή δεν το έχουμε αναλύσει, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Ναι. Είναι όλα τόσο ζεστά τώρα, αδερφέ μου. Γιάννη, είναι όλα τόσο ζεστά ακόμα που κρατάμε το βασικό που είναι το ηθικό σκέλος και το πόσο σημαντικό είναι για το μέσα μας, για το μυαλό μας, για την καρδιά μας, για την ψυχή μας, για την ηθική μας, για τις αρχές μας, για τις αξίες μας και δεν μπήκαμε καν, έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν μπήκαμε λίγο παραπέρα, δεν μπήκαμε. Το γεγονός ότι λέει επιστρέφονται οι 7 βαθμοί και πρέπει να γίνει η δίκη, είναι σαν τους λέει είμαι αθώος, πείτε το εσείς για να μην σας ξεφυλίσουμε σαν κάτς. Ναι. Τους ξεφυλίζεις σήμερα εσείς. Με αυτή την απόφαση.
Εμείς τους βγάζει, τους βγάζει εννοείς, φίλε, όχι, όχι τους ξεφτιλίζει, όχι τους βγάζει τον τάκο. Όχι τους λέει είστε ανίκανοι, όχι τους λέει είστε στημένοι, όχι βαλτοί, έτσι. Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Έτσι, είναι, πού είναι αυτοί όλοι τώρα που λέγανε δεν δικάζει κανένας, δεν θα δικάσει, θα πάει Οκτώβριο, δεν ασχολούνται έτσι, β' εθνική, αυτά, τι περάσαμε ρε παιδιά, τα σκέφτομαι και πραγματικά θολώνει το κεφάλι μου μέσα, πραγματικά αλήθεια σας λέω, πραγματικά. Θέλω να γίνει τώρα μια τόνωση ψυχολογική στην ομάδα, και να, γιατί η ομάδα είναι στην ουσία ήδη παίχτες με πέρυσι είναι. Με κάποιες ατυχίες και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει να μην τα ξαναλέμε, αλλά επειδή είναι οι ίδιοι παίχτες, μια ψυχολογική τόνωση και να πάνε γερά και στο επόμενο μάτς που λες σπάσεις το ίδιο να τους πονέσει, αδερφέ μου, αλλά και με τη χάρτη. Άκουσε ένα πράγμα θα σου πω. Πάνω στο σημερινό θα χτιστεί ο ΠΑΟΚ της επόμενης τριετίας. Η βάση έπρεπε να είναι καθαρή. Τα θεμέλια να είναι χτισμένα σε έλος. Την καταλαβαίνετε τη λέξη έλος, ναι. Δηλαδή το σε ναι. Βάλτο. Δεν έπρεπε τα θεμέλια της ομάδας της επόμενης τριετίας να είναι χτισμένα πάνω σε ένα σαθρό υπόβαθρο. Πάνω σε ένα έλος, πάνω σε μία λάσπη. Έτσι. Είπες πολύ σωστά στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι αυτό δεν είναι ούτε για τη βαθμολογία, ούτε για τη δεύτερη, ούτε καν. Είναι για το ηθικό. Ούτε καν. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν επιστραφεί τώρα και αν καθυστερήσει, ξέρω εγώ, να βγει απόφαση από την Ελλάδα, είτε είναι θετική προς τον ΠΑΟΚ, είτε είναι αρνητική προς τον ΠΑΟΚ, γιατί και η μία πλευρά και η άλλη θα κάνουν έφεση. Και θα ξαναπάει στο ΚΑΣ. Τώρα περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τους άλλους και όλα αυτά. Τα οποία... Τώρα θα ξεπροστιαστεί, θα στο λέω από τώρα για να μην δουλωμένο γράμμα, θα ξεπροστιαστεί η Χάρτιν για δεύτερη χρονιά που λέει ότι τα θέλει όλα μέσα στο γήπεδο και θα πάει να κάνει έφεση. Εφόσον βέβαια δεν τους φτάσουν οι βαθμοί, έτσι. Δεν τους φτάσουν οι βαθμοί. Αν τους φτάσουν δεν νομίζω ότι θα ξεφτυλιστούν πάλι. Θα το παίξει αν θα το ξεφτυλιστούν. Εάν τους κερδίσουμε στην έδρα τους και πάρουμε τη δεύτερη θέση και βαθμολογικά δηλαδή, θα ξεφτυλιστούν, θα πάνε να κάνουν πρόστιμο γράφει. Αν χρειαστεί, δηλαδή, αν χρειαστεί να διστακούν οι βαθμοί για να πάει αυτή στη δεύτερη θέση, ναι. Για να το πω σωστά, θα ξεφτυλιστούν. Τι μου γράφει αυτή ο Νίκος από την Πάτρα, άκου τι μου γράφει ο Νίκος στο Facebook. Ναι. Να επαναληφθεί το πρωτάθλημα από την αγωνιστική που βγήκε η στημένη απόφαση με τον ΠΑΟΚ ένα βαθμό μπροστά. Καταλαβες, το σκεπτικό περιγράφω. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Χωρίς... Έτσι, χωρίς να λέμε ότι δεν φταίμε μετά. Γιατί σε εμφανίζει για όλα. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν τα ρίχνουμε όλα εκεί. Απλά σκεφτείτε πώς θα ήταν τα πράγματα. Δεν θα ήταν το ίδιο. Εγώ κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Δεν θα ρίξουμε κανένα ανάθεμα, στο πούμε, στον ΠΑΟΚ και στην ΠΑΕ, σε περίπτωση που δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν προλάβει γιατί θα έχει γίνει κάποια επικύρωση. Γιατί ικανή είναι αυτή να επικυρώσουν βαθμολογία στην Ελλάδα και να είσαι ηθικά νικητής. Δηλαδή μετά, αν χάσει τη δεύτερη θέση. Να έχει πάρει μόνο το ηθικό. Δεν θα καταλογίσουμε καμία ευθύνη στην ΠΑΟΚ για αυτό το πράγμα. Γεια σου φίλε μου. Σε ευχαριστώ. Γιατί αυτή είναι ικανή. Σε ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε για τη σύνδεσή μας με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Παρασκευής. Τα μάθατε. Η απόφαση αυτή η οποία έπρεπε να βγει. Όταν πρώτη φορά μας δίκασαν. Αθώος ο ΠΑΟΚ. Επιστροφή των 7 βαθμών. Όλα αυτά θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί που μας περιμένει ο διευθυντής της Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος. Κώστα, χαίρετε. Καλό μεσημέρι, Κωστίνη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω μόνο να μου πεις. Σήμερα είναι μια μέρα. Μια ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για όσους αισθανόμασταν, αν θέλεις, όλο αυτό το διάστημα στημένοι στον τοίχο από μια σκευωρία που κατασκευάστηκε στον Πειραιά και στηρίχθηκε από μέλος της κυβέρνησης και τους ανθρώπους που διόρισε στην Επιτροπή, στον κύριο Γεννάκη αναφέρομαι, με στόχο να κυλιδώσει την ιστορία και το όνομα του ΠΑΟΚ και παράλληλα να αφαιρέσει από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ το δικαίωμα να διεκδικήσει και να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Πολλές φορές στη διάρκεια της φετινής σεζόν και της χρονιάς που μιλούσαμε έλεγα ότι ακόμη και αυτός ο ΠΑΟΚ, ο μέτριος ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ που δεν ικανοποιεί κανέναν αγωνιστικά με τον Άμπελ Φερέιρα στον πάγκο του, θα μπορούσε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Τώρα, και πολλοί με ρωτούσαν, μα πώς το λες αυτό, τώρα μπορούν να καταλάβουν όσοι δεν αντιλαμβανόντουσαν τι λέω,
πόσο δίκιο είχα, ότι αυτός ο μέτριος ΠΑΟΚ, αυτός ο μέτριος ΠΑΟΚ, ναι, ο κακός ΠΑΟΚ θέλουν κάποιοι να πω, κακός ΠΑΟΚ να πω εγώ, μπορούσε να κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα. Αν δεν τον διέλυε ψυχολογικά και πνευματικά, η Επιτροπή Αδειονάκη, ναι, και η σκευωρία προστήθηκε από όλους αυτούς, από όλη αυτή την αλητεία στην οποία συμμετείχαν και οι δικαστικοί λειτουργοί, για να βγει ο ΠΑΟΚ από το ρυθμό του, από το μοτίβο του και να χάσει τον προσανατολισμό του. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θυμάσαι πως το έλεγα, όμοιρο τον, ναι, θέλουν τον ΠΑΟΚ και τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ναι, για να μπορέσουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Κανένα πρωτάθλημα θα κατακτούσε ο Ολυμπιακός αν δεν στηνόταν αυτή η σκευωρία σε βάρος του ΠΑΟΚ. Γιατί θα το πάλευε μέχρι τέλους και θα μπορούσε να το κατακτήσει. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα μεγάλης δικαίωσης, είναι μια μέρα ηθικής ικανοποίησης που αποδεικνύεται σε ποια χώρα ζούμε. Ζούμε σε μια βρωμερή και τεσσάρια χώρα. Λυπάμαι και θλίβομαι που το λέω, αλλά θα έπρεπε να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να αποδειχθεί ότι έπρεπε η Εφέσιον και η Τσαγκιά πρωτοβάθμια και η Εφέσιον Φιλόπουλος και Βριώνης, οι αξιότιμοι αυτοί οι δικαστές, να μπουν στην ουσία και να εξετάσουν για ποιο λόγο αφαιρούνται από τον ΠΑΟΚ βαθμοί. Δεν μπήκαν. Απλά υιοθέτησαν την απόφαση. Και έπρεπε να πάμε στο εξωτερικό για να ξεστηλήσει το ΚΑΣ ό,τι έχει σχέση με τα εντός συνόρων όργανα. Γιατί αυτό ακριβώς έγινε. Σήμερα θα έπρεπε να έχουμε τις παραιτήσεις. Τώρα, αυτή την ώρα, θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί Αγγενάγκης όλα τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και η Τσαγκιά και ο Φιλόπουλος. Όλοι έπρεπε να έχουν ήδη θέσει τις παραιτήσεις τους. Αυτή την ξεφτύλα που βιώνει σήμερα η χώρα στα μάτια όλης της Ελλάδας, όλες της Ελλάδας, θα έπρεπε να έχουν επιπτώσεις. Αλλά σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Θα είναι έκπληξη αν έχουν οτιδήποτε άλλο. Για να επανέλθω στο αγωνιστικό όμως, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει από τη στιγμή που ΠΑΟΚ έχει αυτοδοθεί, δεν μπορούν πραγματικά να κάνουν τίποτα. Και όλα όσα λένε και όσα κάνουν είναι κινήσεις πανικού, μιας ξεφτυλισμένης συμμορίας που προσπάθησε και κατάφερε να στερήσει από τον ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Ωστόσο, θα τους πω κάτι. Να μην χαίρονται, έρχονται και άλλες αποφάσεις. Έρχονται και άλλες αποφάσεις. Θυμάσαι ότι σου είπα πριν από 3 ή 4 εβδομάδες ότι θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι. Ναι, ναι. Φυσικά. Αρχίζει και γίνεται θερμό. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Το ΠΑΟΚ δεν είναι η αποκορύφωση του φετινού καλοκαιριού. Θα έχουμε και άλλες αποφάσεις. Είναι η αρχή. Θα προκαλέσουν φοβερές συζητήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι. Αλλά ας μείνουμε στο σημερινό. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός. Ο στόχος να τον κρατήσουν σε ομοιρία μαζί με τον οργανισμό, να αφαιρέσουν την πνευματική διάρκεια που θα έδινε σε όλους τη δυνατότητα να ασχοληθούν μόνο με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Από τον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τον τελευταίο συνεργάτη της ΠΑΕΠΑΟΚ ή υπάλληλο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον μας στράφηκε στα δικαστήρια. Και τον παικτών, ο Πασχαλάκης έδωσε μια συνέντευξη πριν από 2-3 μήνες στη Φόρτσα και είπε φτάνει πια με τα δικαστήρια. Ναι. Σαφώς και έφτασε και άγγιξε τους παίκτες και τον προπονητή όλη αυτή η ιστορία. Δεν τους αθώνω. Ένα, αυτή η εικόνα που βλέπω δεν αθώνεται. Έτερο να κάθερο, ναι. Κρήτη, ναι. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Όμως, να σκεφτούμε και πώς ένιωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν τους είπαν τους 7 βαθμούς που πήρατε μες στα γήπεδα, σας τους παίρνουμε, γιατί η Μαρούπα, ο Αρκούδης και οι λοιποί συγγενείς αποφάσισαν ότι υπάρχει παρένθετο πρόσωπο στην Ξάνθη και θα πρέπει να αφαιρεθούν 7 βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο να βάλει κάποιο στο χέρι του, στο παντελόνι σου και να σου πάρει 700 ευρώ τα οποία δούλεψες και να σου πει στα παίρνω γιατί χθες, ας πούμε, μπουρεύτηκε στραβά. Ναι. Και ενώ σε είχαν κλέψει και την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Και ενώ σε είχαν ξανακλέψει την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τι δημιουργείται μέσα σου, τι ψυχολογία δημιουργείς όταν ζεις σε ένα περιβάλλον που καθένας μπορεί να βάλει το χέρι του στην τσέπη σου και να σου πάρει 700 ευρώ. Το μισθό σου, ας πούμε. Τι. Θα πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε στο μυαλό μας και βέβαια θα πρέπει για μένα προσωπικά ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, αφού τελειώσει αυτή η υπόθεση, να στραφεί με ό,τι νομικό όπλο έχει εναντίον όλων όσοι συμμετείχαν σε αυτή την υπόθεση και επί ένα χρόνο μαστίγωναν τον ΠΑΟΚ, τους οπαδούς του, τους δημοσιογράφους του,
τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, το σύνολό του. Με ψέματα, με αληθείες, με ένα χυδαίο τρόπο προσπάθησαν και κατάφεραν να μαστερήσουν την πνευματική διάβγεια που θα έπρεπε να έχουμε, θα έπρεπε να έχει ο κάθε ένας που βρίσκεται μάλλον στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, με στόχο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Τώρα μπορούν να απαντηθούν πολλές ερωτήσεις. Γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε το ένα, γιατί δεν έγινε το άλλο. Τώρα μπορούν να καταλάβουν όλοι ότι οι ήττες που... Γιατί θυμάσαι που με ρωτούσες και εσύ οι δικαστές, οι δικηγόροι, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, οι δικηγόροι. Είναι μια δικαίωση και για αυτούς, Κώστα. Έφαγαν πολύ ξύλο. Εδώ μιλάμε τώρα ότι βγάζουν μαλλιά οι φαλακροί με αυτά που βλέπουν στα δικαστήρια. Ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε στα δικαστήρια με τους δικηγόρους του. Ο ΠΑΟΚ συνεργάστηκε με κορυφαία νομικά γραφεία στη χώρα. Ναι. Δεν πιστεύουν στα μάτια τους, δεν πίστευαν στα μάτια τους με αυτά που έβλεπαν. Ναι. Τι να κάνει δηλαδή, τι, άχρηστος θα είναι ο δικηγόρος. Έτσι θα φαίνεται. Ναι. Όταν ο άλλος ελέγχει τα αυτό πάντα. Αυτό ήθελαν, να στρέφεται ο φύλαθλος εναντίον της νομικής υπηρεσίας του ΠΑΟΚ. Την εσωστρέφεια έτρεφαν με όλα αυτά. Ναι. Και το πετύχαιναν γιατί. Θυμάσαι τι φασαρία γινόταν. Πώς το κάνουν οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ, άχρηστοι είναι, κοιμούνται, τους αλλάζει η ΠΑΕ. Ναι. Τα θυμάσαι αυτά. Κάθε μέρα. Οι οποίες... Ναι. Οκ, φυσιολογικό. Ο φύλαθλος θέλει χαρά, θέλει επιτυχίες. Μα τι, πώς να το κάνουμε, να μην είναι... Οπα. Ξανά. Μαριλής, πάρε σε παρακαλώ. Πάλε, κάνε μια επανάληψη. Ξαναπάρε σε παρακαλώ, γιατί έπεσε η γραμμή. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Μαριλής, παίρνεις. Ευχαριστώ. Έλα, εδώ live όλα γίνονται στον αέρα της εκπομπής. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Ευθύς αμέσως. Αυτή είναι, παιδιά. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ ξεχωριστή. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Και τα μηνύματα που έρχονται αυτό δείχνουν όλα. Όλα τα μηνύματα αυτό λένε. Σαν τίτλοι είναι, σαν πρωταθλήματα, σαν κύπελα. Αυτή πάνω απ' όλα είναι η ηθική δικαίωση. Είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε τόσο καιρό. Λοιπόν, επιχειρούμε και πάλι, πιθανόν είναι κάπου χωρίς σήμα, ο Κώστας, θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε. Προλάβαμε να ακούσουμε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προλάβαμε να ακούσουμε την κουβέντα την εξής, ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει ένα δικαστικό κυνήγι, από εδώ και πέρα ξεκινάει μια μάχη δικαστική χωρίς τέλος για αυτούς που το δημιούργησαν όλο αυτό. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να επιχειρήσουμε και πάλι να τώρα, για να δούμε. Έλα Κώστα. Έλα. Ναι, έπεσε η γραμμή. Έπεσε, ναι. Έλεγες λοιπόν ότι από εδώ και πέρα λοιπόν, ναι. Εδώ και πέρα εγώ, η άποψή μου είναι ότι πρέπει, εγώ το πιστεύω και το λέω, ότι όσοι συμμετείχαν θα πρέπει να καθίσουν στο σκαμί. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αφήσει σε χλωρό κλαρί, είναι ευκαιρία να δώσει μια τελευταία στο παρακράτος, στις παράγκες και στην αλήθεια του ελληνικού ποδοσφαίρου που να τους τελειώσει. Ναι. Είναι η ώρα του Πόντιου να τελειώσει μία και καλή το ελληνικό ποδοσφαίρο. Ό,τι ξεκίνησε ο Ιβάν Σαββίδης τώρα έχει το πέναλτι να τους καθαρίσει όλους. Μία και καλή, τέλος, όλοι έξω και αφήστε να παίξουν ποδόσφαιρο. Ναι. Αφήστε να κερδίσει το πρωτάθλημα η Λαμία, μπορεί να το πάρει η Λαμία. Να το πάρει, αυτό. Αφήστε να παίξουμε ποδόσφαιρο, φτάνει με τις βρωμιές σας, φτάνει με τους κουμπαράκηδες, φτάνει με τους δικαστές τους τιμένους. Και είναι και ένα μήνυμα στην ελληνική δικαιοσύνη και στο ελληνικό κράτος. Φτάνει, σας ξεστέλησαν, ξεστελιστήκατε. Φτάνει. 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 Έτσι. Αφήστε το ποδόσφαιρο ελεύθερο. Αφήστε την κοινωνία ελεύθερη, αφήστε τη δικαιοσύνη ελεύθερη. Φτάνει ο έλεγχος. Φτάνει. 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 Δεν πρέπει να μείνει, Κώστα, είναι η μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει
να γκρεμιστεί. Άπαξ, το τελευταίο απομεινάρι. Είναι σωστή και η ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟ που κάνει λόγο στο τέλος της. Αυτά τα στοιχεία λέει, που γκρέμισαν εγκληματικές οργανώσεις, δηλαδή η αυστηρότητα, η συνέπεια και η νομιμότητα, να πολεμηθούν και να φύγουν και τα τελευταία απομεινάρια. Να ησυχάσουμε, να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Να μην μιλάμε συνεχώς για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ρόλο που διαδραματίζουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι. Αυτό, ο ρόλος μας είναι το ρεπορτάζ, ο ρόλος μας είναι η κριτική. Η μπάλα. Πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ, τι έκανε ο Κρέσπο. Κάνουμε τους δικαστές, κάνουμε τους δικηγόρους. Παλιά κάναμε τους λογιστές. Να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ρε, να ανασάνει ο κόσμος. Έπαιξε ωραίο ο ΠΑΟΚ και έδεισε. Δεν έπαιξε να χάσει. Αυτό, φυσιολογικά πράγματα. Ακριβώς. Με το ζόρι δηλαδή να κερδίσει. Κώστα, έχω δύο ερωτήσεις που επαναλαμβάνω ότι είναι από το εξωτερικό και μπορώ να σας μεταφέρω η μία από το ανώβερο. Ο Χρήστος λέει, ρώτω τον κύριο Βασιλόπουλο, πότε δικάζεται ο Ολυμπιακός για τα στημένα και πότε θα πάει στο ΚΑΣ? Τώρα, άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία. Τις επόμενες εβδομάδες θα εξελιχθούν αυτές οι υποθέσεις, γι' αυτό και είπε ότι θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι. Ναι. Να είναι έτοιμοι. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση. Ναι. Εκτός από τα στημένα, μισό λεπτό. Ναι. Για να απαντήσω ολοκληρωμένα. Ναι. Έχουμε συγγνώμη. Και τη δίκη του Ολυμπιακού από την Επιτροπή της ΕΠΟ, από το δικαστικό της διοντολογίας, με θέμα τον υποβιβασμό του για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Άλλη υπόθεση. Άλλο. Πιο χοντρή από τα στημένα. Ναι. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Μήπως να μην επικυρώσει βαθμολογία ο ΠΑΟΚ μέχρι να τελειώσουν τα δικαστήρια? Αυτό δεν είναι θέμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι θέμα του συνόλου του Super League, ναι, και της ΕΠΟ σε σχέση με το τι ζητάει η UEFA. Αν δεν επικυρώσεις βαθμολογία, είναι σωστό το σκεπτικό, αλλά αν δεν επικυρώσεις βαθμολογία δεν μπορείς να δηλώσεις ομάδες, ναι, στα ευρωπαϊκά κύπελλα της νέας περίοδου. Τρίτη... Αν σκέφτονται κάποιοι... Ναι. Να σου πω το εξής. Εάν σκέφτονται κάποιοι ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να υποβιβαστεί και το πρωτάθλημα να το αφαιρεθεί και να δοθεί στο δεύτερο, όπως έγινε κάποτε στην Ιταλία με την Juventus και την Ίντερ, αυτό μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν μπορεί όμως η χρονιά να σταματήσει. Δεν μπορεί να βάλεις τείχος στη χρονιά. Ναι. Δεν έχεις εξέλιξη. Είσαι αναγκασμένος να βάλεις ένα τέλος στη χρονιά, να δηλώσεις τις ομάδες. Αν οι εξέλιξεις είναι τέτοιες, επειδή τα ευρωπαϊκά κύπελλα αργούν, θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Το να μην επικυρώσεις η βαθμολογία παίρνεις ένα βάρος, αν πετύχεις την πλειοψηφία, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορεί να μην επικυρώσει βαθμολογία. Αν δεν επικυρωθεί, δεν δίνουν τις ομάδες. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη των πραγμάτων. Και εν πάση περιπτώσει να ξέρουν κάτι. Ότι ένα πράγμα θα πω. Ακύρωσε όσα άκουσες. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η νομική της και τα στελέχη της, θα κάνουν όλα όσα πρέπει για να είναι έτοιμοι να πάρουν το αίμα τους πίσω για όσα έχουν υποστεί. Αυτό. Άσε τα προηγούμενα που είπατε. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Κόσμος να είναι ήρεμος και ήσυχος. Πιστεύω ακράβαντα ότι η νομική υπηρεσία και τα στελέχη της ΠΑΕΠΑΟΚ θα κάνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που τους δίνει ο νόμος για να προασπιστούν τα συμφέροντα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αυτό. Δεν θέλω να πω πιο πέρα. Δεν χρειάζεται. Αρκεί αυτό, νομίζω τα λέει όλα. Γιατί, να το εξηγήσω. Οι αποφάσεις και οι κινήσεις οριοθετούνται βάσει των εξελίξεων. Το έχουμε εξέλιξη. Θα πρέπει να έρθει η υπόθεση πίσω. Ναι. Να δούμε ποια εφέσεων θα δικάσει η σημερινή ο Βριώνης με το Φιλόπουλο, που είναι, είναι αναπληρωματική των βασικών, οι οποίοι κανείς δεν ξέρει γιατί παραιτηθήκαν. Ναι. Ξεμπροστιάστηκε τώρα ένα ολόκληρο σύστημα. Ξεμπροστιάστηκε ένα ολόκληρο σύστημα. Ναι. Αυτό ο κόσμος δεν το θυμάται. Ο Βριώνης και ο Φιλόπουλος, για να γίνουν δικαστές, παραιτήθηκαν οι τακτικοί και έγιναν οι αναπληρωματικοί, είναι αυτοί οι δύο. Ναι. Ποιος παραίτησε τους τακτικούς? Εγώ, εσύ, ο Σαββίδης, ο Γκαγκάτσης, ποιος? Έχουμε μπροστά μας. Έχουμε. Αλλά το λέω και βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ότι αυτό σημαίνει. Η νομική της ΠΑΕΠΑΟΚ, τα στελέχη της ΠΑΕΠΑΟΚ, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη δικαίωση, για την ολοκληρωτική δικαίωση της ΠΑΕ
και την προάσπιση των συμφερόντων του ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Αυτό. Είναι μεγάλο θέμα, θα το ανοίξουμε κάποια στιγμή. Ναι. Αύριο στη Φόρτσα νομίζω ότι θα πάρουμε μια πρώτη καλά, γεύση. Αύριο έχει, ναι. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Αύριο είναι. 150 βαθμούς θερμοκρασία θα έχει Κώστα, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Σε φιλό. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Κώστα μου. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο ήταν μια προσφορά από το Ρίτσαρντ Καζίνο Θεσσαλονίκη. Διπλό μέσα στο Καραϊσκάκης για να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο έγινε σήμερα. Αυτό έχω να πω. Σας φιλώ γλυκά. Θα τα πούμε πρώτο Θεό τη Δευτέρα. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Γεια σας από μένα.